Κυρίες και κύριοι, όπως και κάθε Δευτέρα, ξεκινάμε το δελτίο μας με καλεσμένο τον κύριο Κοφίδη Θεοφάνη και με την ενότητα Ελληνοτουρκικά, Κόσμος και Διεθνής Ανάλυση. Καλησπέρα σας, κύριε Κοφίδη. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Θα μου επιτρέψετε αρχικά να παρεκκλίνουμε από την στενή ενία θεματολογία μας, γιατί ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τις αλλεπάλληλες φωνικές σεισμικές δονήσεις που πλήττουν βάναυσα την Τουρκία και τη Συρία. Mm-hmm. Κύριε Κοφίδη, οποιαδήποτε διεθνή ειδησιογραφία στην προκειμένη περίπτωση την επισκιάζει ο φωνικότατος αυτός σεισμός. Ποιες είναι οι σκέψεις σας αυτή την ώρα? Να υποθέσω ότι και η αμφίεσή σας έχει να κάνει και με αυτό το γεγονός, σωστά? Σαφώς, και καλά κάνατε και το παρατηρήσατε. Τέλος πάντων, αυτό που φαίνεται ενδυματολογικά αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το ελάχιστο που μπορώ να δείξω εδώ από τη θέση που βρισκόμαστε, από τη Θράκη, από την Πομοτηνή, ως ένδειξη όχι απλά συμπαράστασης, αλλά πένθους. Πενθούμε όλοι όταν η γειτονιά μας, φυσικά όλος ο πλανήτης, ίσως ακόμα περισσότερο όταν η γειτονιά μας έχει δεχθεί ένα τέτοιο φωνικό πλήγμα. Αδυσόπιτη είναι η φύση και δεν υπακούει καθόλου τελικά. Και αυτό είναι, κύριε Κατινίζογλου, ένα πάρα πολύ σοβαρό μήνυμα. Όταν ο άνθρωπος με τη ματαιοδοξία του θεωρεί ότι έχει κατακτήσει τη φύση και την έχει προσαρμόσει τα δεδομένα του, τελικά η φύση έχει τόσες αντοχές και κυρίως, θα έλεγα, έχει τέτοιες δυνάμεις που με ένα χτύπημα τέτοιου επίπεδου μπορεί να καταδείξει τη ματαιοδοξία των επιδιώξεων του ανθρώπου και να μας φέρει ακριβώς στα όρια μας ότι τελικά αυτό που έχει αξία είναι η ισορροπία του εγώ μας με το περιβάλλον μας, το κοινωνικό, αλλά κυρίως το φυσικό, το οποίο μας συνδιαμορφώνει και μας διαμορφώνει σταθερά. Τι να πούμε λοιπόν, εφόσον με ρωτήσατε για τις σκέψεις μου? Φυσικά λυπούμαστε, φυσικά έχουμε συμπενθούμε με αυτό το πράγμα, το οποίο δεν είναι απλά σεισμός, είναι θηριώδης εκδήλωση της φυσικής λειτουργίας. Και κοιτάξτε, ενώ είναι μια εντελώς κανονική φυσική λειτουργία, εμείς έχουμε μέσα στην μικρό καθημερινότητά μας και μέσα στην εσωστρέφειά μας και στην μοιοπία μας πολλές φορές ως ανθρωπότητα, ξεχνούμε ποια είναι η πραγματική δύναμη. Πείτε το φύση, πείτε το Θεός, πείτε όπως θέλετε, κύριε Κατινίζογλου. Αυτό έρχεται με μια σφαλιάρα να μας δείξει πόσο υπερβολικοί είμαστε όταν δεν καταλαβαίνουμε τα όρια μας. Αυτό λοιπόν που συνέβη εκεί μου προκαλεί αυτές τις σκέψεις και φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, τη βαριά λύπη και τη συμπαράσταση όταν βλέπεις μάλιστα μέσα στο κρύο, μέσα στην παγωνιά, μέσα στο χιονόνερο, μέσα στο χιόνι, αλλεπάλληλες και μάλιστα ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις να γκρεμίζουν ό,τι έχει μείνει όρθιο. Έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε δυστυχώς εκατόμβη νεκρών, με πάρα πολλές χιλιάδες τραυματίες και δυστυχώς πολλές χιλιάδες νεκρούς. Υπάρχουν δυστυχώς τέτοιες πληροφορίες που μένει να δούμε. Ναι, κύριε Κατανέτου. Και κοιτάξτε τώρα πού έμελε να γίνει αυτό το χτύπημα. Εκεί που μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει μήνες τώρα, χρόνια τώρα, να μιλούμε για ένα σημείο έντασης, συνοριακής, διασυνοριακής, υπερσυνοριακής έντασης μεταξύ Τουρκίας και γειτονικών χωρών, κυρίως φυσικά εκ μέρους της Τουρκίας, αλλά εκεί που γινόταν συζήτηση αν θα κάνει η Τουρκία εισβολή στην Συρία και σκεφτόμασταν τα μικρά μας, τα εγωιστικά μας, τα γεωπολιτικά μας, τα γεωστρατηγικά μας, και έρχεται ένα τέτοιο χτύπημα να δείξει τα πραγματικά όρια και να μας βάλει να επισφραγίσει μια ανθρωπιστική τραγωδία άνευ προηγουμένου. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι επισφράγισμα, γιατί το επισφράγισμα, αν θέλετε, έχει και μια θετική διάσταση ή έχει μια αίσθηση εξέλιξης των πραγμάτων. Εδώ δεν μιλάμε για εξέλιξη, εδώ μιλάμε για κατάδειξη το πόσο ο άνθρωπος είναι ατελής και πόσο μέσα στην ατέλειά του βάζει προτεραιότητες οι οποίες δεν έχουν τελικά καμία αξία. Αξία είναι η αλληλεγγύη, αξία είναι ο συνανθρωπισμός, αξία είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον, αξία είναι τέτοιες στιγμές όλοι οι γείτονες, όσες και είναι οι διαφορές που έχουμε, να δουν τη μεγάλη εικόνα που είναι πώς μπορούν οι δύο λαοί να συνυπάρξουν, πώς οι λαοί να συνυπάρχουν μεταξύ τους, με ειρήνη και με αλληλεγγύη. Την οποία αλληλεγγύη πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή του φωνικότατου αυτού σεισμού, που συνεχίζεται ακόμα εκεί,
έδειξε την αλληλεγγύη, όπως και άλλες χώρες από όλο τον κόσμο. 45 χώρες σύμφωνα με το. Ναι, και γνωρίζουμε ότι μίλησε και ο Πρωθυπουργός της χώρας τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Στέλνεται ήδη βοήθεια, ένα C-130 με 21 αναδιασώστες, με ένα όχημα και με σκύλους ανιχνευτικούς. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται τέτοια χτυπήματα από τη φύση. Δεν χρειάζονται για να είναι οι άνθρωποι αλληλέγγυοι και μάλιστα μεταξύ γειτόνων. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν τόσες απώλειες για να είναι οι άνθρωποι να βοηθούν ένας τον άλλον. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να βάλουμε μυαλό έστω και αυτήν την ίστατη στιγμή και να είμαστε αλληλέγγυοι ανά πάσα στιγμή σε σταθερή βάση και όχι με αφορμή τέτοια γεγονότα μόνο. Ας κρατήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα. Γιατί με ρωτήσατε για τις σκέψεις μου. Σωστά. Θεωρείτε πως αυτή η καταστροφή αλλάζει την εκλογική πορεία στη γείτονα χώρα? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα την αλλάξει σημαντικά, αλλά θα αλλάξει όμως την ατζέντα. Είναι μια ατζέντα που δεν χωράει σε εκλογολογία, αλλά που θα βάλει σε δεύτερη μοίρα και την οικονομική κατάσταση, ίσως να αναδείξει την ανάγκη της προσφυγικής αποκατάστασης, που μέσα στην εκλογική συζήτηση στην Τουρκία παίζει πάρα πολύ ρόλο. Μετά την οικονομία είναι το δεύτερο σημαντικότερο θέμα στην εκλογική, προεκλογική αυτή πορεία της Τουρκίας. Πώς θα αποκατασταθούν όλοι αυτοί οι Σύριοι και πώς θα ισορροπήσουν τα πράγματα, ακόμα και εργασιακά, γιατί φτηνά εργατικά χέρια στην Τουρκία από τους πρόσφυγες που είναι 4,5 εκατομμύρια στην Τουρκία, σημαίνει και ανεργία για την Τουρκία ή χαμηλός ανταγωνισμός και αθέμητος ανταγωνισμός. Τώρα, όλο αυτό θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, θεωρώ, και η συζήτηση θα μεταβληθεί καθαρά στην προσπάθεια αποκατάστασης των πάρα πολλών χιλιάδων, ίσως και 100.000, 100.000 στον πρώτο αυτό μήνα ή τους πρώτους 2-3 μήνες ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους και φυσικά και για τους τραυματισμένους, αλλά και για αυτούς τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και ίσως αυτή τη στιγμή αργοπεθαίνουν ή χαροπαλεύουν στα συντρίμμια. Και μακάρι να έχουμε πάρα πολλές ακόμα, πάρα πολλά θετικά στιγμιότυπα διάσωσης των ανθρώπων. Αλλά η εκλογική, η προεκλογική συζήτηση σαφώς και θα επηρεαστεί, όχι όμως την πορεία που μπορεί να αλλάξει και την ημερομηνία των εκλογών, έτσι. Παρόλο που είναι ένα τεράστιο θέμα, ας ξέρουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και οι φυσικές καταστροφές τεραστίου μεγέθους, όπως αυτή που προβλέπεται στο τουρκικό σύνταγμα, έκτακτη κατάσταση, κατάσταση έκτακτων συνθήκων, όπως και σε άλλες χώρες. Μόνο που εάν αυτή η κατάσταση έκτακτων συνθήκων συνδυάζεται και με αλλαγή προτεραιοτήτων της κρατικής μηχανής ή αν θέλετε και με την κανονικότητα και τους νόμους και όλα αυτά, τότε μπορεί να υπήρχαν τριβές. Μέχρι εκεί μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να άλλαζαν κάποια πράγματα. Αν όμως δεν κηρυχθεί κατάσταση έκτακτων συνθήκων, ίσως να μην επηρεάσει αυτό τόσο πολύ προς την αλλαγή των προτεραιοτήτων και της λειτουργίας του κράτους. Θεωρείτε πως όμως μπορεί να υπάρξει αυτή η αλλαγή των προτεραιοτήτων μετά? Όχι, μόλις αυτό λέω, δεν θα υπάρξει αλλαγή προτεραιοτήτων. Μπορεί όμως να υπάρχει ένα είδος υπερβολικής επίδειξης της αλληλεγγύης από την κυβέρνηση και από τον πρόεδρο Ερντογάν προκειμένου να δείξει το καλό του πρόσωπο. Αλλά ας δείξει καλό πρόσωπο, ας σωθούν οι άνθρωποι εκεί πέρα, ας βοηθήσει και τα εκλογικά είναι δεύτερης μοίρας πράγματα. Σωστά. Ας ευχηθούμε μάλιστα ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών να μην αυξηθεί σημαντικά παρά τις δυσίωνες προβλέψεις που υπάρχουν και ας είναι ο Θεός μαζί στους πληγέντες. Λοιπόν, να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Χθες είχαμε και τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο. Mm-hmm. Τι προβλέπετε να γίνει εκεί? Κρίνετε πως το πρόσωπο που θα εκλεγεί ενδεχομένως και να επηρεάσει την πορεία του κυπριακού ζητήματος και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση? Κοιτάξτε τώρα που ερχόμαστε να συζητήσουμε τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο ως τρίτο θέμα στο σημερινό δελτίο, στη σημερινή μας ενότητα. Ανωτέρα βία. Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι εκλογές στην Κύπρο για δύο λόγους. Πρώτον, έχουμε μια πλήρη ανανέωση. Πλήρη ανανέωση σε σχέση τουλάχιστον με ότι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πρόεδρος ένας πάρα πολύ άξιος άνθρωπος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και διπλωμάτης. Και στο δεύτερο γύρο πέρασε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός διπλωμάτης, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ακομμάτιστος, παρόλο που τον στήριξε το ΑΚΕΛ και άλλες δυνάμεις επίσης, αλλά και τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη το στήριξαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ενώ τον Αβέροφ, νεοφύτου,
τον πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος, που ο πρόεδρος έχει εκλεγεί από αυτό το κόμμα για πάρα πολλά, για δύο θητείες ο Αναστασιάδης ήταν, ο οποίος αποσύρεται τώρα. Βγήκε τρίτος. Έχει σημασία λοιπόν να το πούμε αυτό, ότι ο Νίκος ο Χρωστοδουλίδης με την διπλωματική του αντίληψη, με την πολυμέρειά του, αλλά και ο Μαυρογιάννης με την τεράστια εμπειρία του, είναι δύο άνθρωποι που μόνο θετικά μπορούν να δείξουν, να προσφέρουν ως μήνυμα προς την πορεία της αναμέτρησης, την τελική έκβαση του αποτελέσματος, και σε κάθε περίπτωση η εμπειρία τους εγγυάται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα νέο μήνυμα επανένδραξης συνομιλιών για το Κυπριακό, πόσο μάλιστα όταν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνεχιστεί αυτή η φιλολογία, είτε για την ισότητα μεταξύ δύο κρατών σωσών περιοχών που αποτελούν τα συνιστώντα κράτη εκεί, και πρέπει να πάμε σε μία συζήτηση όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Άλλοι λένε ότι δεν μπορούμε ούτε για τη δικοινοτική συνομοσπονδία να μιλάμε, ούτε καν για τη δικοινοτική ομοσπονδία. Δηλαδή είναι δύσκολα τα πράγματα σε κάθε στιγμή του Κυπριακού. Ξέρουμε όμως και ένα βασικό κανόνα: συνήθως κάθε πέρσι και καλύτερα. Άρα ας το λάβουμε αυτό υπόψη, μακριά από παραχωρητικότητα, αλλά το νέο πνεύμα του κυρίου Χρυστοδουλίδη και του κυρίου Μαυρογιάννη μπορούν ίσως να σηματοδοτήσουν και κάτι καινούργιο. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την πλευρά αυτή, εξαρτάται και από την Τουρκία. Σίγουρα είναι. Οι εκλογές στην Τουρκία, κύριε Κατερίζογλου, δεν προϊονίζονται τα καλύτερα για λύση του Κυπριακού, ιδίως τώρα σε αυτή την περίοδο. Και ασφαλώς έχουμε να κάνουμε και με τις παρεκκλίνουσες τοποθετήσεις, μερικές φορές άστοχες, από άλλους παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν ούτε με την Ελλάδα, ούτε με την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε με την Τουρκία. Έχουν να κάνουν με ισορροπίες παγκόσμιες που για να εξευμενήσουν ίσως την Τουρκία, καμία φορά σαν ελαφρά τροφή και ελαφρό πεδίο για παραχώρηση, για να δώσει κάτι και η Τουρκία, είναι και τα κυπριακά ζητήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει κάνει σουρωτήρι την ΑΟΣ, την Κυπριακή, η οποία είναι επίσημη, οριοθετημένη, ανακηρυγμένη, και όμως την έχει κάνει σουρωτήρι. Λοιπόν, πρέπει νομίζω να αναθερμαθεί το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις έρευνες εκεί, τις συνέργειες και το Inter-Asia, Euro-Asian Interconnector, δηλαδή για τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος από την Ασία προς την Ευρώπη μέσω της Κύπρου. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και την αναθέρμανση ίσως του ενδιαφέροντος ακόμα και για τον αγωγό EastMed, ή έστω για τη σύμπραξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα οικόπεδα και τα δικά της και του Ισραήλ και της Αιγύπτου, για να δούμε μια συνολική συνεννόηση, και αυτό νομίζω θα επιταχυνθεί μετά τις εκλογές σε μια εβδομάδα. Που ίσως μάλλον ο Χρυστοδουλίδης είναι κερδισμένος, αλλά μην διαγράφουμε ποτέ τον Μαυρογιάννη, γιατί είναι μικρή η διαφορά τους και δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει. Σωστά. Ο κύριος Αναστασιάδης υποστηρίζει κατά πάσα πιθανότητα τον κύριο Χρυστοδουλίδη, αλλά ίσως μπορεί να έχουμε εκπλήξεις. Για να το δούμε. Είμαστε εδώ να δούμε λοιπόν και να το συζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Κοφίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.